Πάμε τώρα γρήγορα. Σε πολύ λίγο τη Χαρά Λεμονή, γιατί έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε, έχουμε χαρά. Για πες μας, γιατί σοκάρουν οι αποκαλύψεις για έναν νονό, ο οποίος ασελγούσε στην βαφτισιμιά του. Σε ακούμε. Ναι, Φίλιππε, τι να πει κανείς τώρα με αυτό το πράγμα. Αυτός έγινε νονός και ασελγούσε στη βαφτιστήρα του. Μάλιστα, οι δικαστές του μεικτού εργοτείου φοιτείου στην Πάτρα δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα αυτιά τους από αυτά που άκουσαν. Ο κατηγορούμενος λοιπόν ήταν ένας μεσήλικας επιχειγάρων Αθήκανων στο σπίτι του, έναντι ενοικίου, και κατέληξε να κάνει μαζί τους κουπαριά βαφτίζοντας την κόρη τους. Έπειτα λοιπόν από χρόνια, και αφού τα έσπασαν, πατέρας και κόρη κατήγγειλαν τον επιχειρηματία στην αστυνομία ότι ασελγούσε σε βάρος της τότε 13χρονης βαφτισιμιάς ένα δώρον. Μάλιστα, στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν πλήθος ημίγυμνων φωτογραφιών της ανήλικης, τις οποίες ο κατηγορούμενος απέδωσε στη μεταξύ τους οικειότητα που δημιουργούσε η πνευματική τους σχέση. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε τι είδος πνευματικής σχέσης είναι αυτή και γιατί δεν έσβησε τις φωτογραφίες, εκείνος είπε ότι τις κράτησε από αφέλεια στο κινητό του, αλλά φυσικά δεν έγινε πιστευτός. Από την άλλη, η υπεράσπιση του Θεόδωρου Χρονόπουλου, έτσι ονομάζεται αυτός, απέδωσε τις καταγγελίες του ανήλικου τότε κοριτσιού σε σχέδια του πατέρα της να εκβιάσει τον κουμπάρο για λεφτά. Όταν ήρθε σε προστριβές μαζί του, ζήτησε από την οικογένεια να φύγει από το σπίτι που τους νίκαιζε. Επιπλέον, προσπαθώντας να μειώσει τη βαρύτητα των καταγγελιών, η υπεράσπιση είπε ότι το υπόβαθρο της οικογένειας δεν έχει ηθικά ερίσματα, ότι ο πατέρας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και είναι αλκοολικός. Η μητέρα λέγεται ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον κουμπάρο, ενώ η 18χρονη σήμερα κοπέλα ήταν ένα εγκαταλειμμένο παιδί μιας διαλυμένης οικογένειας, ανύπαρκτων ηθικών φραγμών, που έπινε και ικανοποιούσε τις ανώμαλες ορέξεις ηλικιωμένων έναντι λίγων ευρώ. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα είπε η υπεράσπιση. Και μάλιστα επικαλέστηκε πόρισμα παιδοψυχολόγου, που είχε εξετάσει το κορίτσι στη φάση της ανάκρισης και διαπίστωσε έλλειμμα αντικειμενικής κρίσης. Ο μεσήλικας λοιπόν, Φίλιππε, είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 12ετή κάθριξη, έπειτα όμως από 16μηνη προσωρινή κράτηση πήρε αναστολή εκτέλεσης της ποινής έως τη δίκη στο εφετείο. Κρίθηκε ξανά ένοχος, όπως πρωτοδίκως, έπειτα από πρόταση του εισαγγελέα για το αδίκημα της ασέλγειας σε ανήλικο παιδί κάτω των 14 ετών, αλλά καταδικάστηκε σε μόλις 5 χρόνια φυλάκιση, εξαγοράσιμη προς 3 ευρώ την ημέρα, και επέστρεψε στο σπίτι του χάρη στον υπιότερο ποινικό κώδικα που μετέτρεψε τις ασέλγειες σε βάρος ανηλίκων από κακούργημα σε πλημέλημα. Μάλιστα.